σπανάκι, ντοματίνια, ξέρω κρεμμυδάκι και σκόρδο, ναι, τα αυγουλάκια που θα χρησιμοποιήσουμε. Τέλεια. Ντοματούλα, το απάκι βούτυρο, τούτο εδώ τι είναι. Είναι αθότυρος, που θα βάλουμε από πάνω. Και αυτό εδώ. Αθότυρο στριμμένο, γιατί το βάλω στη σάλτσα. Αλάτι, πιπέρι. Κράσι. Κρασάκι, πολύ εύκολα. Και τα σκουφιχτά που είναι από την άλλη. Ναι, είπαμε, πλευρά. Θα κάνουμε ένα πολύ εύκολο φαγητό, γρήγορο. Θα το αποδείξεις αμέσως τώρα. Ναι, βασικά, θέλω να πω ότι τα σκουφιχτά, θέλω να πάω και λίγο στην παράδοση, γιατί το σκουφιχτό είναι ένα μακαρόνι, ωραία, το οποίο είναι δικό μας, είναι παραδοσιακό. Αν και... Chef's kiss. Άλλο είχα στο μυαλό μου, δεν πειράζει, άλλο έγινε. Πάμε. Λοιπόν, για πες. Εγώ θα αρχίσουμε το σοτάρισμα με το, μάλιστα, κρεμμύδι και το σκόρδο που το έχω βάλει μαζί. Τέλεια. Δεν έχω ανάψει εδώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα θα γίνουν. Μόνο στρες και άγχος. Όχι, δεν έχω κανένα. Θα γεράσουμε εμείς προώρα, Άλεξ. Όχι, 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 όχι. Λοιπόν, τώρα θα σοτάρω το κρεμμύδι μαζί, ωραία, με το σκόρδο. Θα το αφήσω να πάρει λίγο, θα βάλω το απάκι. Εν τω μεταξύ, θέλει να βάλει τα αυγουλάκια που έμαθα ότι τα βάζει. Σου έχει δείξει ο Θεός σε ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ναι, ναι. Και τα ξεχνάμε. Ισχύει αυτό. Ξέρω εγώ. Αντώνη. Θα δείξει. Δεν ξέρει. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, όπως είναι τώρα, τα έχω εδώ τον κρόκο μου. Όπως είναι, να το βάλω εγώ να μην σε ταλαιπωρώ σήμερα. Είπα να τα μαγειρέψω εγώ. Σήμερα τι σου συνέβη, εντάξει, τι καλό έγινε. Και θα τα βάλω εγώ τα αυγουλάκια μέσα. Εντάξει, και εντάξει, θα ξεχνάμε. Θα αναλάβω την άλλη κατσαρολίτσα εγώ. Εντάξει, κάτσε να πάρει όμως αυτή η κατσαρολίτσα. Θα πάρει αυτή σιγά σιγά. Εντάξει. Λίγο το χρόνο, τζι, ρε παιδιά. Βάζω εγώ τα αυγουλάκια να ψηθούν. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο φαγητό. Μια πολύ γρήγορη μακαρονάδα που να την κάνει η μαμά, να την κάνει η ομάδα στο σπίτι για τα παιδιά. Μια χαρά. Ωραία και πρωτεΐνη έχει. Σωστά και πολύ διαφορετική θα πω εγώ από αυτά που συνήθως έχουμε στο μυαλό μας. Να μαγειρεύουμε πολύ σάλτσα, ντομάτες που νόστιμη κι αυτή. Αλλά θες ρε παιδί μου και μια εναλλακτική. Θες να κάνεις κάτι άλλο, να δεις και κάτι διαφορετικό. Βλέπεις, έχω βάλει τα αυγά, σκεπάζουμε και τα ξεχνάμε όπως bye, λέμε. Bye, γεια σου, αυγουλάκια. Λοιπόν, πάμε τώρα, σοτάρουμε κρεμμύδι σκόρδο. Ναι. Παίρνει λίγο, εγώ τι θέλω τώρα. Θέλω να βάλεις και το απάκι για να πάρει, να το μπροστά σου. Ωραία. Για να πάρει τη μυρωδιά και το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο για να βγάλουν τα αρώματα που έχει το απάκι. Το απάκι. Ξέρουμε όλοι πως φτιάχνεται, ότι είναι, το καπνίζουμε, εδώ, α, το φτιάχνουμε, ωραία. Ω, ωραία που μυρίζει εδώ. Α, α, το ψηλώσουμε λίγο ακόμα. Ναι, κάνε δουλειά σου εσύ. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Άρα, σουτάρω καλά, θωρακίζω καλά το απάκι, κρεμμύδι σκόρδο μαζί. Το αφήνω για τρία λεπτά. Τα συστατικά της επιτυχίας, ρε παιδί μου, όπου έχει κρεμμυδάκι και σκορδάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι νόστιμο το φαγητό σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Και το απάγει είναι πολύ νόστιμο. Ναι, συμφωνώ. Το καπνίζουν και το καπνίζουν με πολύ μεράκι αγάπη οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα. Και για μένα, εγώ τα αγαπάω, να ξέρεις, το δουλεύω πάρα πολύ. Όπως δηλαδή ο Θεός έχει την πέστη, εγώ δουλεύω τα πάγια. Ω, κατάλαβα. Γλυκό πάκι θα φάω μια μέρα. Πρόσεχε, δεν το κάνω. Αν είναι δυνατόν. Αφήστε τα υλικά για εκεί που προορίζονται. Ωραία. Έχετε αλλάξει τα φώτα. Τι άλλο θα προσθέσω. Είδατε άμα έχετε αυτή τη... αν έχετε τέτοια βοηθό. Σωθήκατε. Σε βγάζει σε σέντρα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Σε βγάζει σέντρα. Εντάξει. Δεν πειράζει, γι' αυτό την αγαπάμε. Οπότε έχω τώρα το σοτάρο. Ναι. Θα πάρω τώρα λίγο το κρασάκι μου. Το κρασάκι, μάλιστα. Θα τα φέρεις εδώ, απλά να το έχω κοντά μου. Και ορίστε, τι κάνω τώρα, δες. Δεν σβήνω. Παρακολουθώ εγώ ακόμα. Με βλάβια. Δες πόσο ωραία γίνονται τα αυγουλάκια. Τέλεια. Όπου μας είναι πληθωρικό, έχει τα τζιμαρικά του, έχει το απάκι του, έχει το αυγουλάκι από πάνω. Ναι, είναι... να το κάνουμε λίγο. Αυτό πρέπει. Μια μακαρονάδα, είπαμε, έχει πρωτεΐνη. Βασικά, σβήνω τώρα με λίγο κρασί. Ωραία. Το βάλω στην άκρη. Πίνει την αλκοόλ από το κρασί. Δεν βάζω πάρα πολύ κρασί, γιατί το απάκι έχει μια, έτσι, το ξύδι αυτό που εμένα δεν. Προσπαθώ λίγο να το σκεφτώ. Είμαστε και υπερβολικοί στη γεύση. Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν τώρα τι κάνω. Προσθέτω και την ντομάτα. Ωραία. Εντάξει. Παίρνω αυτό εδώ. Παίρνω και εγώ αυτό. Ανακατεύω την ντοματούλα μου μαζί με το απάκι. Τα σκεφτικά τα έχουμε βράσει εμείς. Ναι, έχω κάνει μια προεργασία. Για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Ναι, ναι. Ωραία. Να χαρά. Το έχω δώσει και θα νομίζω ότι γράφω λίγο την ποσότητα, γιατί το σκουφιχτό έχει γίνει ιδιαίτερο σαν μακαρόνι και πρέπει λίγο να το προσέχουμε. Πολύ ωραία. Θα σου πω εγώ 500 γραμμάρια σκουφιχτά. Ορίστε. Εντάξει. Οπότε έχω βάλει και την ντοματίνη μου τώρα μέσα. Ποιος μου αλλάζει την ντομάτα και μου την κάνει ντομάτα. Ποιος είναι. Ποιος είναι να εμφανιστεί αμέσως τώρα. Οπότε πάω εγώ αυτά πίσω. Αφήνω λίγο να κατεβάσει, ναι, τα υγρά η ντομάτα. Εγώ κάνω κάτι τίποτα. Όχι, δεν κάνει τίποτα, θέλω να με βλέπει σήμερα. Θα σε βλέπω. Να μαγειρεύω, εντάξει. Και να μου σου φέρω μια καρεκλίτσα να είμαι αναπαυτικά εδώ, μόνο με έχει όρθια εδώ και κουράζομαι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Θε να σου φέρω ένα νεράκι για λεπτά. Όχι, σε ευχαριστώ. Θα πάω το φαγητάκι μου. Ωραία. Άρα τώρα τι κάνω. Προσθέτω τα υγρά μου που τα έχω εδώ. Πού τα έχει κρύψει. Εδώ. Ωραία. Δεν βάζω πάρα πολύ. Το βλέπει, βάζω λίγο εκεί. Αυτό το θέλουμε για να γίνει σαλτσούλα τώρα. Μπράβο.
Και τι κάνουμε τώρα, μέσα σε αυτό εδώ ρίχνω και το σπανάκι. Τέλεια. Δεν θα το ρίξω όλο. Καλά, έτσι καλώς μαζεύει το σπανάκι, οπότε... Εντάξει, για να βάλω μετά λίγο στο... Α, το θες και για πάνω. Βέβαια, εμείς η ζεύτα. Ωραία, οπότε τα αυγουλάκια μας είναι έτοιμα, τα κλείνω. Μαζί με τον ατμό είπαμε ότι τα ψήνουμε. Από πάνω, βλέπεις. Είναι σχεδόν έτοιμα. Ωραία, είναι τα αυγουλάκια μας. Ρε, θες να κάνεις κάτι, να βάζεις σαλάτα και πιπέρι. Ναι, βεβαίως. Περιμένουμε τώρα να πάρει λίγο. Πόσο αλατάκι βάζεις. Βάλε, είστε κι εσείς εσέ. Μια πιζούλα, τέλεια. Βάλε άλλη μία. Καλή. Ναι. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε, ανακατεύουμε λίγο, βλέπεις. Συγγνώμη, με ενοχλείτε. Ναι, συγγνώμη. Κύριε Σεφ. Συγγνώμη. Έχω δουλειά να κάνω εδώ, που βλέπεις. Συγγνώμη. Τέλεια. Ωραία. Βλέπεις πόσο ωραία τώρα αρχίζει να δέσει. Τώρα καταρχήν θα ψηθεί το σπανάκι. Εγώ δεν το ψήνω πολύ, θέλω να είναι ζωντανό. Ωραία, μα εντάξει. Να μην χάνει και τις βιταμινούλες του. Εντάξει, δεν είναι. Άλλοι το ψήνουν πάρα πολύ. Εγώ θέλω το λαχανικό να φαίνεται. Mm-hmm. Γιατί η βιταμίνη είναι πολύ σημαντική, όπως είπες, και στα παιδιά και σε εμάς. Χρειαζόμαστε. Άρα λοιπόν τώρα τι κάνω, προσθέτω τα μακαρονάκια μου. Θα βάλω πάρα πολλά. Εντάξει, μετά τα υπόλοιπα για να σερβίρουμε. θα βάλω. Πάλε και Στέφανη. Τώρα. Το αφήνω όπως είναι. Χρώματα όμως, ρε παιδί μου, αν έχει το φαγητούλι. Έχεις άλλη διάθεση τώρα να το καταναλώσεις. Εντάξει, τώρα το αφήνω όπως είναι. Παίρνει μία βράση, προσθέτουμε λίγο το βούτυρο και δένει και πάμε να στήσουμε. Ωραία. Πάμε να στήσουμε. Βάλε βουτυράκι. Ναι, κάτσε να αυτό θα το λίγο. Χρειαστούμε. Ναι, εμείς να τρίψω πάνω. Ωραία. Παίρνω αυτά από εδώ. Ναι, ναι. Να τα κρύψω εδώ στη γωνίτσα. Βλέπεις ότι αρχίζει τώρα σιγά-σιγά. Άρα, εμείς θα στήσουμε τα σκιουφικτά μας και από πάνω βάλουμε τα βουλάκι. Βέβαια. Ωραία, τι έχει να γίνει εδώ. Ρε μοντέλο. Ορίστε. Παρακαλώ. Μοντέλο δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ. Μοντέλο είσαι εσύ. Εγώ είμαι ένας απλός ταπεινός μάγειρας. Έχει ανησυχίες γενικότερα και έχει και φαντασία ο Αλέξανδρος, όχι μόνο στην κουζίνα, αλλά προσπαθεί να είναι και βουτυράκι. Βάζουμε και το βουτυράκι. Αυτά μου κάνει τώρα εδώ μπροστά στις κάμερες. Αγόρι, να μου φτιάξεις ένα φάμε και θα σου λέω εγώ τι θες, έλα. Εντάξει. Άρα τώρα βλέπεις ότι το βούτυρο θα το πιει. Αυτό τώρα τι γίνεται, θα δέσει. Θα δέσει η σαλτσούλα μας, τέλεια. Άρα στα 2-3 λεπτά από τώρα, με το πουλιό στο βούτυρο, είμαστε έτοιμοι. Προσθέτουμε το τυρί μας, πάμε να στήσουμε. Τυράκι, τι τυράκι βάζουμε συνήθως. Κοίταξε, αυτό βασικά μου δώσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Αυτό το όπως είναι τώρα, ναι. Αν το πάρουμε, βγάλουμε τα υγρά από τα ζυμαρικά, μπορούμε να το κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο γκρατέν. Okay, ωραία ιδέα. Το κάνουμε ένα πολύ ωραίο γκρατέν. Μπορούμε να το κάνουμε. Άλλοι τι κάνουν, σπάνε τα αυγά μέσα, το βάζεις σε ένα τεψί, φούρνο. Το γκρατινάρεις με λίγο τυρί, πάλι σαν γκρατέν, αλλά είναι στο γυλό. Ή μπορεί να βάζεις μια τορτίγια. Εντάξει, αυτός τρόπος είναι πιο εύκολος από όλους. Ναι, εγώ κάνω εύκολα πράγματα. Να στήσουμε. Ναι, πάμε να στήσουμε. Πάμε να στήσουμε, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν οι φωνές. Οι δυο φωνές. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Δυο φωνές μου φωνά. Δεν προλαβαίνω ποτέ. Δεν προλαβαίνω. Ένα λεπτάκι θέλει, ένα λεπτάκι. Προλαβαίνουμε. Ξέρεις τι είναι ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Περιπτέρα. Ένα λεπτάκι να δέσει λίγο. Περιπτέρα έκλεισε τότε. Γι' αυτό του βγάλα. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά. Ο χρόνος είναι χρήμα, Άλεξ. Ναι, είναι χρήμα, αλλά. Αλλά και το φαγητό μας. Ό,τι γνωμικό ξέρει ο καθένας σχετικά με τα χρήματα, με τον χρόνο. Ωραία, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πάμε να στήσουμε. Εντάξει. Ωραία. Θέλω να πιω και το τυράκι, να λιώσει. Έχει τα συγχαρητήρια και από τη Δανάη, διότι το πήγε για real time. Φοβερά το έτρεξε. Το έδωσες όπως έπρεπε να το δώσεις. Τέλεια. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, Δανάη. Βαθιά τηλεοπτικός. Να σου πω, χωρίς τη βοήθεια εσάς και της Δανάης, δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα εδώ. Ορίστε. Οπότε. Τι θες, τη Δανάη, πες για μας. Εντάξει, Δανάη. Όχι, η Δανάη είναι ένας. Και κλείσαμε. Για μένα είναι ένας πολύτιμος κρίκος. Μπρο. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε τώρα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Η Κατερίνα δεν είναι εκεί, Δανάη. Γιατί πάλι έχω μείνει εγώ ακέφαλη. Εσύ είσαι του Λευτέρη, δεν μπαίνω εγώ ανάμεσά σας καθόλου. Βάζουμε τώρα εδώ, όμορφα ωραία. Ναι, καλά. Για εμένα θέλω λίγο να δέσει ακόμα σάλτσα. Φαίνεται ατιμέλητο, αλλά έχει τόσα αρώματα, τόσα μυρωδικά μέσα. Φρέσκια, πρώτη ύλη. Έχουμε και το σκιοφιχτό μας που είναι η παράδοση. Και βάζουμε και την αυγουλάρα από πάνω. Την βάλε και το αυγουλάκι μας. Τι κάνει, παρακαλώ. Καλά το πάρκαρα. Γεια τα σουλή. Δώστε το ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Μα κι αν δεν είσαι, τέλος πάντων. Τρίψε και το τυράκι, γιατί χρειάζεται. Άρα τα δύο τα αυγά τα κρατάμε για το γραφείο μετά. Αυτά είναι για το ψωμάκι που έχουμε, ξέρεις. Τι κάνεις, σταμάτα. Εντάξει, εντάξει. Σταμάτα το στομάχι μου. Εγώ Παναγία μου, τρέχω. Να. Βλέπεις πώς αρχίζει και δεν την πάρει. Μη μου το παίρνεις από εκεί που το φτιάξα. Όχι.
Τέλεια. Και είμαστε έτοιμοι να φάμε. Ξεπαρκάρω ή καλά είναι το. Προλαβαίνουμε να κάνουμε μια βουτιά. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα δοκιμάσουμε. Σας αγαπάμε, τα λέμε σε λίγο, μην φύγετε. Α, περίμενε. Γεια σας.